Πάντα πριν. Λοιπόν, να μην πω τους χρόνους που κράτησε, κυρία Πρόεδρε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς εδώ στην αναζήτηση των αιτιών και να γίνουν διευθυντικές κινήσεις. Γι' αυτό θα επαναλάβουμε κάποια ζητήματα και κάποια καινούργια θα θέσουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που αποδεικνύει πρώτα την αποτυχία του αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο υλοποιήθηκε στη χώρα από όλες τις κυβερνήσεις με τα πολεμικά. Όμως εδώ δεν μπορείς παρά να καταδικάσεις μια συγκεκριμένη διοίκηση και αυτά που έπραξε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει παραπευθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν όλα έγιναν όπως πρέπει, η ερώτηση είναι, τότε γιατί συμβαίνει αυτό? Ρωτήσαμε για τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Ρωτήσαμε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραπομπή της διοίκησης νομαρχίας μετά την έκδοση του πορίσματος των ελεγχτών δημόσιας διοίκησης. Ακούσαμε από τον κύριο Ψωμιάδη ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ αφού δεν πήραμε. Το ακούσαμε όλοι. Αυτό το ακούμε εδώ για πρώτη φορά. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια διάψευση από την ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Γιάννης. Λέει λοιπόν ότι δόθηκαν 8 εκατομμύρια. Το επιβεβαίωσα μόλις. Μόνο που αυτά δεν δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκαν από τη συμμετοχή. Επομένως, δόθηκαν χρήματα. Το είπε κάτι, άλλο σημείο. Γιατί λοιπόν αυτός ο λαϊκισμός? Γιατί αυτή η παραπληροφόρηση? Το ΙΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η νομαρχία υλοποίησε μόνο το 27% του έργου. Αυτά που ακούσαμε αντιστοιχούν σε αυτό? Σύμβουλος διαχείρισης, πότε προσλήφθηκε? Ποια είναι η έκθεσή του για την πορεία του έργου? Ποιες είναι οι εκθέσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι οποίες έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης, αιτήσεις που αναφέρουν συγκεκριμένα την πρόοδο των έργων, τις δυσκολίες? Μειώνεται η έκταση της λίμνης κατά παράβαση των όρων της σύμβασης? Ναι ή όχι? Τονίζουν ότι η σύμβαση μιλάει για διατήρηση της έκτασης της λίμνης. Γιατί ξεκίνησαν τεχνικά έργα αφού ρητά αναφέρεται στη σύμβαση ότι οι εργασίες αποκατάστασης της λίμνης θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα ή μετά την έναρξη εφαρμογής του αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος? Ήταν ξεκάθαρο, σύμφωνα με τη σύμβαση, ότι η προκαταβολή της συνδρομής θα καταβληθεί μόνο εφόσον τεθούν σε εφαρμογή μια σειρά από προϋποθέσεις. Εδώ έχω τη σύμβαση. Θέλετε να διαβάσω ή θα κοπεί ο χρόνος μου? Το πρώτο είναι οριστικό κλείσιμο των γεωτρήσεων, οι οποίες εκτιμούνται σε 2.200 παράνομες γεωτρήσεις. Επανέλεγχος. Περιορισμός της άρδευσης. Εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος κλπ. Κλπ. Όσον αφορά την επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων των υπογόνων βιομηχανιών, σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγχτών δημόσιας διοίκησης, σελίδα 53, διαβάζουμε ότι ο νομάρχης εξέδωσε με καθυστέρηση 18 μηνών την απόφαση για τη συγκρότηση κοινών κλιμακίων ελέγχων κλπ. 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 Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2006. Τότε, ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια. Κρίνει το πόρισμα αναποτελεσματικό τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Αναφορικά με την επιβολή των σχετικών κυρώσεων στις 17 επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν με καθυστέρηση έως 16 μηνών. Ο νομάρχης λέει ότι ο πόρισμα προέβη αυθαίρετα στη μείωση του ύψους των προσήμων σε 10 επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές λοιπόν καταλήγουν και ζητούν ευθύνες. Θέλουν να μάθουν τι έγινε. Συμπληρώθηκε από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος ένας χρόνος. Όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα των ενδιατημάτων και της ερωτικής τάφης. Πριν με την έναρξη λειτουργίας οποιοδήποτε των έργων, θα έπρεπε να καθοριστεί ένα ενιαίο, διαβάζω από την κοινή υπουργική απόφαση, θα έπρεπε να καθοριστεί ένα ενιαίο για τα δύο έργα πλαίσιο λειτουργίας και παρακολούθησής τους. Μιλάει για φορέα υλοποίησης. Δημιουργήθηκε? Ποιος? Με ποιες διαδικασίες? Λέει η οικία. Για ευθύνη να παρακολουθεί συστηματικά τις παραμέτρους και να συγκρίνει τα διαθέσιμα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία. Έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο τοποθετήθηκε το 2001 και το πληρώσαμε 220.000 ευρώ. Αφέθηκε στην τύχη. Χάθηκε. Ακούσαμε διάφορες ερμηνείες. Παραπληροφόρηση.
καμιά μέτρηση δεν έφτασε ποτέ και πουθενά. Υπάρχει βλάβη του δημοσίου. Υπάρχει. Υπάρχει λόγος για παραπέρα έρευνα. Υπάρχει. Το νέο σύστημα παραλήφθηκε το 2009, στήχησε άλλες 550.000, φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για σύγκριση. Θα υπάρχει άλλο ερώτημα απορροή νερού από την κορώνια στην πόλη. Έχουμε ακούσει διάφορα αυτά τα χρόνια. Κατά καιρούς ανάλαβα ποιος δίνει την απάντηση, μας λέει αμφίδρομη λειτουργία, υπάρχουν κείμενα, δεν θα υπάρχει επαφή, δεν φτάνει, είναι ψηλότερη στάθμη κλπ. Κλπ. Η απάντηση του κυρίου νομάρχη τότε ήταν όχι. Στην Κία αναφέρεται ότι η ενωτική τάφρος γίνεται για να διασφαλίζει την επικοινωνία των δύο λιμνών. Πώς θα εξασφαλιστεί η αμφίδρομη ροή? Θυρόφρεμα. Ποιος θα έχει την ευθύνη να το ενεργοποιεί? Ο νομάρχης στην έναρξη της λειτουργίας της τάφου, έκανε και αυτό στα δικά του εγγένεια, είπε ότι η λίμνη θα γεμίσει από το εκτροπίδιο χυμάρων. Δυστυχώς ακούμε και από άλλους εδώ ότι ναι, στην εκτροπίδιο χυμάρων. Δεν είναι τεχνικά έργα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι αντίληψη, οικολογική διαχείριση. Το πανεπιστήμιο άλλο πανεπιστήμιο από αυτό το οποίο, από το τμήμα το οποίο και τους επιστήμονες που κλείθηκε να στηρίξουν τις συγκεκριμένες επιλογές, λένε άλλα πράγματα. Ποιον θα ακολουθήσουμε? Φυσικά την πιο οικολογική λύση. Θα πρέπει, λέει η Κία, να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του βαθέου αντιαιτήματος. Τα δύο έργα, λέει η Κία, θα πρέπει να συντονιστούν κατάλληλα. Ποιος συντονισμός? Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε στη διαδικασία της παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλη παράταση δεν υπάρχει. Δεν έχει πάρθει απόφαση για τις μελλοντικές ενέργειες του ίδιου master plan. Υπάρχει οικονομική βλάβη της νομαρχίας. Κανένα από τα αίτια της πραγματικής υποβάθμισης της λίμνης δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Ούτε η ρήπανση, ούτε τα γεωπορευματικά. Οι προϋποθέσεις όμως είχαν τεθεί σαφώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγκρίνει την χρηματοδότηση. Καταληπτική ημερομηνία τέλος 2010. Δεν πρόκειται να έρθουν χρήματα. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έχουμε θα είναι, αν δεν γίνει τίποτα, μια μεγάλη ζημιά. Αν υλοποιηθεί, θα έχουμε την υποβάθμιση και της Βόλβης με τη μεταφορά αυτών των τοξικών, μικροφικών και των άλλων επικίνδυνων ουσιών από την ενωτική τάφη. Έτσι λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι και πάλι έχουμε μπροστά μας όχι απλά την ανικανότητα μιας συγκεκριμένης διοίκησης. Γιατί στην αρχή στηρίξαμε την αναθεώρηση. Είδαμε ότι γίνεται σε λάθος κατεύθυνση, χωρίς να παρθούν υπόψη οι δικές μας προτάσεις. Τα υδρώματα τα οποία τέθηκαν σήμερα αγοράστηκαν από τη διοίκηση Παπαδόπουλου και δεν εφαρμόστηκαν από εκείνη τη διοίκηση. Και στη συνέχεια φυσικά και από τη διοίκηση Ψωμιάδη. Γιατί ο ίδιος λαϊκισμός, η ίδια υπακοή σε αυτά τα κελεύσματα της δίθεν τοπικής κοινωνίας και των συμφερόντων δεν τα επέτρεψαν. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να κάνουμε κριτική συνολικά στο μοντέλο. Και θα πρέπει να εδώ και ο Στομιάδης να ακούσει ότι εμείς είμαστε δίκαιοι. Δεν λέμε ότι είναι δικιά του αποκλειστικά ευθύνη. Όταν εφαρμόστηκε, όταν άρχισαν να πηγαίνουν βιομηχανίες, έγινε επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή πριν το 1981. Στη συνέχεια το Πασόκ έδωσε τη δυνατότητα να πάνε βιομηχανίες, να μετονομαστούν, να βαφτιστούν σε αποθήκες και επί χρόνια να μην πληρωθούν τα πρόστιμα. Δεν φταίει ο Στομιάδης γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν ευθύνη του συνολικού μοντέλου και των δύο κομμάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία. Το πρώτο master plan μετατράπηκε σε ένα πάρτι εκείνο που το διαχειρίστηκαν. Κλείνω λοιπόν ότι δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος και η πενταετία και οι καταγγελίες μας στον εισαγγελέα και στους επιδιωτές δημόσιας διοίκησης δεν πιάνουν την προηγούμενη κατάσταση. Θα την πληρώσει η διοίκηση Ψωμιάδη. Και θα πρέπει επιτέλους το πόρισμα αυτό που ένα χρόνο είναι στα συρτάρια, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Και αν πράγματι θα αποδοθούν ευθύνες. Όχι γιατί θα ξαναδημιουργηθεί η λίμνη, αλλά γιατί θα πρέπει να εμποδίσουμε να εφαρμοστούν και πάλι αυτές οι απαράδεκτες και αδιέξοδες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρομοκρατή. Κύριε Ξενοδιέλη.